Πρέπει να αρχίσει το παιχνίδι με το πίστη απέναντι ο Γεωργιάδης. Και εκτός αυτού θα πρέπει να σημειώσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης μιλάει για το κακό δημόσιο, αλλά ξεχνάει ότι το κακό δημόσιο, το οποίο είναι και καλό κατά διαστήματα, υπάρχουν και κάποιοι καλοί υπάλληλοι, δεν είναι όλοι τεμπέληδες όπως τους εμφανίζει, έχουν στείλει καμιά πενταριά επιστολές και εξώδικα προς την ίδια την κυβέρνηση στο Υπουργείο Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή και όλους τους προηγούμενους, που λένε ότι τα τρένα μας πάνε το κακό στο χειρότερο και θα θερμίσουμε θύματα. Αυτό το ξέχασε ο κύριος Γεωργιάδης, τον ενημερώσανε. Και το τελευταίο απ' όλα να σου πω, Αντρέα, ότι στις 31 Δεκάτου του 22, πέρα από ένα έγγραφο το οποίο εμφανίσαμε πριν από δύο εβδομάδες εδώ, είχαν στείλει για τρεις εκτροχιασμούς τρένων 1η Οκτώβου του 22 στο Ιντιθωρέα, 10 Δεκάτου του 22 στο Λιανοκλάδι και 21 Δεκάτου του 22 στην Ιντιθωρέα. Τα στείλαν αυτά και λένε, παιδιά, θα θερμίσουμε θύματα. Και σήμερα που μιλάμε, μετά από τόσο καιρό, από αυτή τη δολοφονική, τη δολοφονία που έγινε εκεί στα Τέμπη, μπορείτε να δείτε πόσοι έχουν μπει φυλακοί. Αγαπητέ Νικό, το 17, στην είσοδο της Θεσσαλονίκης στο Άβεμβρο, έγινε συνδρομικό. Ήμουνα στον αέρα εκείνη τη νύχτα, εκείνο το ξημέρωμα. Έγινε τίποτα μετά από αυτούς τους θανάτους, στο Άβεμβρο. Πάμε στον κύριο Γεραπετρίτη τώρα, ο οποίος κατά την ταπεινή μου γνώμη παίρνω θέση, θα έπρεπε και αυτό να έχει παραιτηθεί. Διότι ο άνθρωπος βγήκε κομπορημονώντας στη Βουλή και είπε ότι να, εδώ είναι τα έγγραφα. 1, 2, 3, 4, 5, όλα λειτουργούσαν, λέει, τηλεδιοίκηση, υπήρχε να, εκείνο, να, το άλλο, πάρτε το ένα σχετικό, πάρτε το άλλο σχετικό, για να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης και για να είμαι ειλικρινής, ακούγοντας τον, προς στιγμή τον πίστεψα. Λέω, δεν μπορεί να λέει, ρε παιδιά, τόσο χοντρά ψέματα. Πάμε να το δούμε τι είπε και πώς τον εξέθεσε, τον αποκάλυψε ακόμα και το φιλοκυβερνητικό μέσο. Γιατί την αλήθεια δεν μπορείς όσο και να την εκμουδέψεις, δεν μπορείς να την κρύψεις. Πάμε να το δούμε. Την κρίσιμη νύχτα που συνέβη αυτό, το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε απολύτως. Αυτό είναι το κτίριο της τηλεδιοίκησης στο σταθμαρχείο της Λάρισας. Ένας χώρος που αν λειτουργούσε, όπως λένε οι εργαζόμενοι, θα είχε αποφευχθεί η μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη. Τις τελευταίες ημέρες, το οποίο συνέβη είναι το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε απολύτως. Δείτε την εικόνα, είναι αποκαλυπτική. Ένα μικρό εργοτάξιο στο χώρο. Επαναλαμβάνω και θέλω να καταγραφεί ρητά στα πρακτικά. Το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε απολύτως. Στον χώρο που κανονικά θα έπρεπε να εργάζονται οι σταθμάρχες της Λάρισας και να μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο. Ανακτήθηκε σε πλήρη λειτουργία. Τα πάντα είναι ξεκάθαρα. Η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα 1η Νοεμβρίου του 2022. Θα μπορέσει κάποια στιγμή στο μέλλον να ξαναλειτουργήσει η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Ο κύριος λοιπόν Γεραπετρίτης, κύριε Σαράκη, είπε ότι λειτουργούσαν όλα εκείνο το βράδυ και έρχεται τώρα η αποκάλυψη. Αυτός βέβαια κατέθεσε μόνο την πρώτη σελίδα του εγγράφου, κύριος Γεραπετρίτης Πονηρούλης. Αυτό που βλέπετε είναι η πρώτη σελίδα. Πρώτη σελίδα σου λέει λειτουργεί, εντάξει, δεν μπορεί να λέει ψέματα υπουργός. Όμως έρχεται ο ΣΕ και λέει λοιπόν στην πραγματικότητα, εξηγεί σε τέσσερις σελίδες τις οποίες θα δούμε. Εδώ οι σελίδες λέει ότι στην πραγματικότητα στην κρίσιμη περιοχή, να το πω έτσι πολύ απλά, 8,5 χιλιόμετρα ήταν όλα και όλα, ήταν η τοπική ας το πούμε περιοχή και 8,5 χιλιόμετρα που είναι κάτι δευτερόλεπτα για να διανύσουν τρένα που πάνε με 160 και 200 χιλιόμετρα την ώρα και εξηγεί ότι τα φωτοσύματα, τα κρίσιμα φωτοσύματα που είναι εκεί στις περιοχές θα παραμείνουν κλειστά. Δηλαδή ουσιαστικά όλο αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης αφορούσε ένα σημείο 8,5 χιλιόμετρων. 5 από τη μία πλευρά, 3,5 από την άλλη και αν. Αυτό είναι λοιπόν το έγγραφο που τον ξεμπροστιάζει ο ίδιος παρακαλώ ο ΣΕ. Και ο κύριος Γεραπετρίτης, κύριε Σαράκη, είναι ακόμα στη θέση. Συγγνώμη Αντρέα, επειδή είναι δύο διαφορετικά πράγματα να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές. Το κέντρο τηλεδιοίκησης που βλέπαμε τον συνάδελφο τον Μάριο Κωνσταντινίδη να περιγράφει είναι άλλο από το κέντρο ελέγχου όπου ήταν οι σταθμάρχες και που κάνανε αυτό το οποίο είπες εσύ, την είσοδο και την έξοδο από το σταθμό της Λάρισας. Είναι δύο διαφορετικά σημεία. Αυτό το κέντρο τηλεδιοίκησης είναι που επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό της τηλεδιοίκησης και το κέντρο ελέγχου το τοπικό είναι στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Γεραπετρίτης. Για να καταλαβαίνετε τους τηλεθεατές, μιλάμε για δύο διαφορετικούς χώρους. Άλλο η τηλεδιοίκηση που θα έβλεπε
όλη τη γραμμή από βορρά προς νότο και από νότο προς βορρά στην Λάρισα, και άλλο το τοπικό κέντρο ελέγχου που βλέπει αυτά τα λίγα χιλιόμετρα που περιέγραψε πριν από λίγο η Ανδρέα. Κύριε Σαράκη, 8,5 χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα για μια... Βέβαια, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα διαβρωμένο κράτος το οποίο διοικείται από ανήθικους ηγεμόνες, τους οποίους δεν τους ενδιαφέρει το καλό των πολιτών. Δεν έχει ορκιστεί ο κύριος Γαναπετρίτης, υπουργός. Δεν τους ενδιαφέρει το καλό των πολιτών, τους ενδιαφέρει οι λογαριασμοί τους, οι κρυφοί λογαριασμοί τους. Διότι τα έργα δεν προχωρούν, διότι γίνεται ένας διαγωνισμός για το πώς θα πέσουν μεγαλύτερες μίζες. Από το σταθμό του μετρό, ο οποίος είναι πρόσφατα, έχει εγκαινιαστεί και υπάρχει διαρροή και υπάρχει μια άσχημη μυρωδιά, μέχρι και στο αίμα των παιδιών που θυσιάστηκαν στα Τέμπη, μυρίζουν μίζες. Κύριε Σαράκη, δεν θυσιάστηκαν τα παιδιά. Γίνεται εντός ειρωνικά, το λέω. Ναι. Καταλαβαίνετε. Γιατί για μένα όλα αυτά τα οποία πληρώνουμε, είτε με αίμα, είτε με τη δυστυχία που έχουμε. Εδώ μιλάμε για ψεύτες όμως, κύριε Σαράκη, ναι, με τον κόσμο. Εδώ βγαίνει ο υπουργός και λέει λειτουργεί η τηλεδιοίκηση. Καταθέτει ένα έγγραφο την πρώτη του σελίδα και έρχεται, όπως αποκάλυψε το Έθνος, παρακαλώ. Όπως αποκάλυψα ανήθικο. Και λέει ότι μιλάμε για τη σηματοδότηση, τα φανάρια εκεί, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, και όχι την τηλεδιοίκηση σε όλο το φάσμα του δικτύου. Όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, ή άφησε να εννοηθεί, γιατί εκατοντάδες εκατομμύρια ήταν με τις λέξεις. Έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος εκατοντάδες εκατομμύρια για να έχουμε εξυγχρονισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε πρόκειται για τα λεωφορεία, είτε πρόκειται για τους σιδερόδρομους, και αποτέλεσμα δεν έχουμε δει. Δεν έχουμε δει, διότι ακριβώς έχουμε ηγεμόνες οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει το καλό των πολιτών, αλλά τους ενδιαφέρει το καλό το δικό τους. Πλουτίζουν από τις μίζες. Είναι απλά τα πράγματα. Σε αυτό που λέει ο κ. Σαράκης, που είχε απόλυτο δίκιο, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Ναι. Δεν είναι μόνο τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Είναι 4 κοινοτικά πλαίσια στήριξης που δόθηκαν μετά τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα του 82-83 σε αυτή την πατρίδα. Έχουν δίκιο οι Ευρωπαίοι να βλέπουν σιδηρόδρομο αλλά Ιαπωνίας στην Ελλάδα και δεν βλέπουν τίποτα. Νίκο Μπρουλάκη, έρχομαι σε σένα για το θέμα εδώ. Είναι μείζον αυτό με τον κύριο Γεραπετρίτη. Εγώ επιμένω, εστιάζω σε αυτό, διότι ο κύριος Γεραπετρίτης βγήκε προχθές από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για την τραγωδία των Ντεμπών και παρουσίασε μια εικόνα διαφορετική από αυτήν που υπήρχε μέχρι εκείνη την ώρα, λέγοντας ότι κοιτάξτε, θα δείτε, όλα λειτουργούσαν. Αυτό σηματοδότησε και την επιστροφή στο αφήγημα του προσωπικού λάθους αφενός, σταθμάρχες, και αφετέρου στο ότι εμείς θα είχαμε κάνει καλά, οι άλλοι φταίνε. Και οι άλλοι φταίνε, από εδώ, από εκεί, Νίκο Πετρουλάκη, όλοι οι άλλοι φταίνε, γύρω-γύρω. Σας είχα προειδεάσει την περασμένη εβδομάδα με την αποκάλυψη που κάναμε ότι όταν ήρθε εδώ ο κύριος Γεραπετρίτης, την πρώτη επίσκεψη που έκανα, την έκανε στη Θεσσαλονίκη. Και είπε, έδωσε εντολή σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στο σιδηρόδρομο να μην ξαναμιλήσει ποτέ κανείς σε μέσο ενημέρωσης, να κουκουλώσουν, να σταματήσουν τα πάντα για να ηρεμήσει η κατάσταση. Αυτή ήταν η εντολή του κύριου Γεραπετρίτη. Ουσιαστικά ο κύριος Γεραπετρίτης πάει σε μια τακτική κουκουλώματος, η οποία βεβαίως τον εξέθεσε με το έγγραφο το οποίο αποκαλύπτουμε σήμερα από τις σελίδες 2, 3, 4, δηλαδή εκτός από τη σελίδα 1, στις υπόλοιπες σελίδες όπου διευκρινίζεται ακριβώς. Και ήδη βεβαίως ακριβώς όπως το λες. Και από εκεί και πέρα ο κύριος Γεραπετρίτης είναι πλήρως εκτεθειμένος, αλλά νομίζω ότι, Αντρέα, δεν είναι μόνο ο κύριος Γεραπετρίτης. Εδώ μιλάμε και για την κυβέρνηση. Μιλάμε για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κάθε μέρα που περνάει μας λέει πάλι τα ίδια. Ένα ποίημα. Θα επανέλθουμε γιατί δυστυχώς και ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός, εμφανίστηκε σήμερα στη Βουλή και τα φόρτωσε στους άλλους όλα πλην του ιδίου. Ο ίδιος άμεπτος και άσπυλος.